εμφανιστεί στην τηλεόραση, επανέρχεται, είναι εδώ δικό μας κορίτσι σε μία... σε ένα σύριαλ που έχει ξεκινήσει εδώ στον Αλφα και ήδη έχει κερδίσει πάρα πολύ τον κόσμο. Έχει αγαπηθεί πολύ. Έχει αγαπηθεί ήδη πάρα πολύ. Να μην τα πούμε όμως, να την υποδεχτούμε, μην χάσουμε κι άλλο χρόνο. Μην Αθηνά πέσεις. Οικονομάκου είναι στην παρέα μας. Προς Αθηνά. Όλα μιλάμε. Είναι το στυλ σου, Σάβα. Πολύ ωραία. Νάτι, τρέχω. Καλημέρα. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι ώρα είχαμε περάσει την προηγούμενη φορά και μας είχες έρθει προς το τέλη. Ακριβώς και έρχομαι πάλι τόσο σύντομα. Έτσι, για αυτό το λόγο. Γιατί είσαι καλό που πολύ ωραία. Έκανες και μία μίνι διαδρομούλα το καλοκαίρι μέχρι να μας ξανά. Θα κάτσω σουβλάκια, δεν σε φυλαγηθώ. Νομίζω, Σάββα, ότι η Αθηνά είναι ακριβώς το στυλ σου. Αλήθεια. Στον τίσιμο. Όχι όλα. Ναι, με βλέπεις σήμερα είμαι. Αχ, Αθηνά, τι κάνεις. Είμαι πολύ καλά, εσείς τι κάνετε. Καλή αρχή, καλή σεζόν να έχουμε όλοι. Και σε σένα καλή αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό πολύ γρήγορο διάλειμμα και θα τα πούμε όλα με την άνεσή μας στη συνέχεια. Πολύ ωραία. Τέλεια. Σε διαφημίσεις, σας ευχαριστήσουμε που είστε. Εγώ να σας ευχαριστήσω, παιδιά. Ήταν υπέροχη αυτή η παρουσία σου. Έλα, πλάκα. Που κάνατε. Λοιπόν, πέστε μας όλα για το σύριαλ. Πότε ξεκινήσατε γυρίσματα? Ξεκινήσαμε τέλος Αυγούστου. Και τώρα είναι η πρώτη εβδομάδα προβολής, Δευτέρα δηλαδή, είχαμε την πρεμιέρα μας. Αν δεν κάνω λάθος, για αρκετό διάστημα σου γινόντουσαν διάφορες τηλεοπτικές προτάσεις και δεν τις αποδεχόσουν. Σωστά. Είχα και άλλες προτάσεις, ναι, φέτος. Τι σε έκανε να πεις ναι στη συγκεκριμένη? Ήταν πιο ενδιαφέρουσα, πρώτον από θέμα ρόλου. Δηλαδή, σεναριακά, ας πούμε, αν το πάρεις, κρίνοντας, ας πούμε, το τι μπορείς να δώσεις ένα ρόλο. Μ' άρεσε που είναι κωμωδία, παρόλο που είναι καθημερινό. Είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με όλα αυτά που έχω κάνει. Και το βασικότερο όλων ήταν οι συντελεστές, δηλαδή ο σκηνοθέτης και οι υπόλοιποι ηθοποιοί, το υπόλοιπο cast. Ποιος είναι ο ρόλος στην σειρά, τι κάνεις δηλαδή? Μια διαμάντεψε. Υπέροχη κοπέλα. Πάντα κάνεις την κακιά. Πώς γίνεται με αυτό το πρόσωπο? Πάντα και εσύ. Έχεις μείνει όμως υποσυνείδητος ως κακιά. Ναι, και τώρα δεν κάνω την κακιά. Αυτή είναι κακιά. Είναι λίγο, ναι. Είναι μια κοπέλα που την ενδιαφέρει, ο στόχος της είναι το χρήμα, η εκμεταλλευση. Α, βγάλουμε ένα από τη ζωή δηλαδή. Έτσι. Ναι, απα, γιατί. Γιατί. Πραγματικά, πες τα ψέματα. Είσαι παθών και τόσο. Πού παθών, δεν την είπα, να είχα και λεφτά. Παθών και πληρών. Όχι, παιδιά, είναι λίγο μια κοπέλα που εντάξει. Χρησιμοποιεί την εξυπνάδα τη μόνο προς το συμφέρον της. Είναι η ιστορία της πάνω κάτω. Είναι δύο αδέρφια. Η ιστορία γενικά είναι ότι είναι δύο αδέρφια. Το ένα από μια πολύ πλούσια οικογένεια και το άλλο πάμφτωχη που μπλέκτηκαν, μπερδεύτηκαν στο μευτήριο. Και ένας γιος που είναι ο φτωχός έχει μεγαλώσει στην πλούσια οικογένεια και το αντίστοιχο ο πλούσιος στη φτωχή. Και ξεκινάει η σειρά, δηλαδή δεν είναι, το θέμα μας δεν είναι δηλαδή να γίνει η αποκάλυψη. Το ξέρουμε ότι αυτό θα γίνει, γίνεται από το δεύτερο-τρίτο επεισόδιο δηλαδή. Και ανταλλάσσουν τις θέσεις αυτά τα δύο παιδιά. Δηλαδή ο φτωχός, το ρεμάλι. Σε ποια ηλικία είναι ο Γιάννης? Στα 30. Ο Γιάννης στα 30, δηλαδή 30 χρόνια να έχει ζήσει, ξέρω εγώ, βασιλιάς. Την απόλυτη. Ή 30 χρόνια να έχει ζήσει. Την απόλυτη φτώχεια και γίνεται τούμπα. Γυρνάει αυτό, γυρνάει τη ζωή. Τι ρόλο παίζει αυτό, δηλαδή? Εγώ πάντα είμαι με τους πλούσιους. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να αλλάξει και το τέρι. Ακριβώς. Αναγκαστικά. Αλλάζει ο στόχος. Τα είχες με τον πλούσιο που έγινε φτωχό. Τα είχαμε με τον κόνσολο που είναι ο υποτιθέμενα στην αρχή πλούσιος που γίνεται φτωχός. Και τώρα προσπαθώ να βρω και με τον Γιάννη τον Τσιμιτσέλη, αλλά ταυτόχρονα. Και με τον Τσιμιτσέλη που γίνεται πλούσιος. Ναι, αλλά ταυτόχρονα εγώ έχω κρυφό δεσμό με τον ξάδερφο του πλούσιου. Α, που στην αρχή είναι του κόνσολου και στην πορεία είναι του Τσιμιτσέλη. Που είναι ο Μιχάλης ο Μαρίνος. Δεν σε πιάνουν ποτέ. Πού να με πιάσουν, εγώ τώρα είμαι αράχνη. Καλό πρόβλημα, ναι, καμα θέλει δεν πιάνετε ποτέ. Έχει βάλει το στόχο. Έτσι είναι, Σάβα. Κοίτα, άμα είναι έξυπνη γυναίκα, δεν σύνταξει τώρα. Δεν πιάνει εύκολα. Ναι, καταφέρνει πολλά, δεν έχει πρόβλημα. Ο άντρας είναι και λίγο πρόβατο, καταλαβαίνεις. Πρόβατο ο άντρας. Όχι όλοι, αλλά υπάρχουν άντρες που είναι πρόβατο. Πολλά πρόβατα υπάρχουν. Λοιπόν, έλα στη θέση. Έχει πολύ ενδιαφέρον η σειρά, γιατί έχει τρομερά κωμικά στοιχεία και φοβερό cast. Νομίζω από θέμα ηθοποιών είναι... Εγώ είδα λίγο και άκουσα κάποιες ατάκες, πραγματικά.
Δεν υπήρχαν. Και ακόμα είναι πολύ νωρίς, έχω να σου πω. Πού να δεις την πορεία τι έχει να γίνει. Εμείς δηλαδή στα γυρίσματα σταματάμε το γύρισμα, δηλαδή μπαίνουν μέσα. Τεχνική, αυτό δεν είναι. Εσείς σε ποιο επεισόδιο γυρίζετε τώρα αυτήν την εποχή, ποιο? Εμείς γυρνάμε, είμαστε γύρω στο 25-25. Άρα ξέρεις περίπου την πλοκή και πώς θα εξελιχθεί. Ναι, ναι, ξέρουμε. Χοντρικά. Στο περίπου, τώρα δεν ξέρω περίπου, για το μέλλον. Αλλά είναι ούτως ή άλλως σενάριο από το εξωτερικό που διασκευάζουν εδώ, οπότε το περίπου η ιστορία είναι γνωστή, ας πούμε. Ναι. Αλλά προσαρμόζεται σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα, οπότε κανείς δεν ξέρει. Ποιος είναι πιο χάχας? Πιο χάχας? Ναι, γιατί μας είπες ότι σταματάει να γυρίζει. Ο κόνσολος. Ο κόνσολος δεν μπορεί καθόλου. Αλήθεια. Εσύ είσαι δηλαδή. Και λέει, βέβαια. Εσύ δεν παρασύρεσαι εύκολα. Πώς δεν παρασύρομαι? Εγώ φτύνω δηλαδή κανονικά. Δεν. Τι είναι φτύνη? Ενώ μου βγαίνει. Πια δεν. Είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει αυτό. Σε γύρισμα. Δηλαδή στο θέατρο, οκ, κάτι να σου. Σε γύρισμα δεν το έχω ξαναπάει. Δεν έχω κάνει και τόσο πολύ κωμωδία. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δεν. Είναι υπέροχος. Είναι πολύ κόσμος, πολύ νέα παιδιά, πολύ ωραία ομάδα. Και είναι δύσκολα. Πολύ περνάμε στα γυρίσματα από θέμα δηλαδή γέλιο. Πολύ δύσκολα. Δηλαδή δυσκολευόμαστε πια όχι για να βγει το γύρισμα από θέμα χρόνου ή τίποτα, από θέμα γέλιο. Σταματάμε συνέχεια. Εσύ. Στο γύρισμα όμως δεν είναι πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί το ξαναπάς. Στο θέατρο τι κάνεις? Ναι, δεν πειράζει. Γελάει ο κόσμος. Δεν είναι άσχημο. Καταλαβαίνει, υπάρχει κατανόηση. Μια αμοιβαία κατανόηση. Εσύ ως στο θέατρο βλέπεις τις σειρές που πρωταγωνιστείς, δηλαδή αυτή την παρακολουθείς? Αυτή την έχω παρακολουθήσει τώρα πέρα από τις Παρασκευές, το επεισόδιο που δεν πρόλαβα να το δω. Γενικά το πρώτο διάστημα, λίγο για να δω και να καταλάβω και εγώ τι κάνω, τι μου αρέσει, τι να διορθώσω. Το παρακολουθώ τώρα στο καθημερινό. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια να. Εγώ με τη δουλειά που τελειώνω 7 το η ώρα το γύρισμα να προλαβαίνω πάντα να το βλέπω. Και με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις, αλλά προσπαθώ. Μ' αρέσει κιόλας πολύ. Η συγκεκριμένη σειρά. Η φίλη σου, η Kim Kardashian. Μα παρακολουθεί καθημερινά. Έχω επικοινωνία κάθε μέρα. Μου λέει η Αθηνούλα μου, έγινε αυτό σήμερα. Τι ωραία. Την πήρε τώρα που την κλέψα. Δεν ήθελα να την ενισχύσω τώρα. Εντάξει, έχει άλλο κόσμο, πιο κοντινού ανθρώπου. Εντάξει, έχω μακριά. Έχει μια συνάντηση μέσα στο καλοκαίρι που έγινε χαμό. Ότι συναντήθηκε με την Kim τελείω τυχαία και βάλετε φωτογραφία. Εγώ περίμενα. Ναι, μου ζήτησε η κοπέλα, μου λέει να βγάλουμε μία. Τελικά μου λέει να ανεβάσει εγώ. Θα την ανεβάσω εγώ, δεν πειράζει. Έκανες γι' αυτό, την ανέβασες εσύ. Την βοήθησα, την βοήθησα. Σε εστιατόριο. Σε ένα εστιατόριο, ναι, στο Λος Άντζελες. Τρώγατε στο ίδιο μέρος. Ναι, εγώ έτρωγα και ξαφνικά γίνεται ένας χαμός με παπαράτσι, σηκώνω το κόσμο, ζωευτό, χαμός. Και λέω και εγώ τι έγινε, μου λέει Καρντάσιαν, Καρντάσιαν. Σηκώνομαι και εγώ και τραβάω ένα βίντεο με δύο κοπέλες που μπαίνουμε στο εστιατόριο. Μια πολύ έτσι ψηλή εντυπωσιακή και μια λίγο πιο, ας πούμε. Βασμένη. Δεν θα το έλεγα. Λίγο πιο, ας πούμε, μινιόν. Και νόμιζα ότι ήταν η άλλη κοπέλα. Δηλαδή, εγώ αν πήγαινα μόνη μου, θα μιλούσα στην άλλη κοπέλα. Στην εντυπωσιακή. Εντυπωσιακές και οι δύο, αλλά μία ήταν λίγο πιο νταρντάνα, ας πούμε, πιο πληθωρική, πιο ψηλή. Δεν κατάλαβα. Και μου λέει και μια φίλη που ήμασταν μαζί στο ταξίδι, η Μελίνα. Ωραία, μου λέει, είναι ίδια από κοντά. Εντάξει, δεν είναι και ίδια τώρα. Μην λέμε και ό,τι θέλουμε. Μου λέει, είναι ίδια, είναι πάρα πολύ ωραία. Λέω, ωραία είναι, αλλά δεν μοιάζει τώρα με τις φωτογραφίες τόσο πολύ, γιατί λίγο. Φαντάζομαι τις πλαστικές είναι λίγο παρόμοιες όλες αυτές. Ας πούμε. Ναι, λίγο η κατάληξη είναι λίγο. Μοιάζουν, ναι. Την άλλη κοίταζε. Πήγε χύμα. Την άλλη κοίταζε. Δεν τι έγινε. Πήγα χύμα. Εγώ πήγα τουαλέτα με στο μαγαζί και δηλώστηκε. Έπεσε πάνω τη. Και λέω τώρα ή ποτέ τώρα. Έχει νόημα δηλαδή. Ναι. Και τι είπε, hello, I want to take a picture with you. With you. Και μου λέει with me. Λέω with you, yes. Και έκανε και αυτό. Και έβγαλε μια φωτογραφία. Πώς δεν σε πλάκωσαν οι bodyguards? Γιατί δεν είχε bodyguards. Εγώ σας το λέω ότι δεν έχει, αυτό τους πήραν και το. Νομίζω ότι είχε μέχρι την είσοδο του μαγαζιού. Είχε τώρα μέσα, φαντάζομαι δεν επέτρεπαν σε ξένο κόσμο πέρα. Μπορεί να τρώγα στο διπλανό τραπέζι. Και εσύ αν ήσουν καμία περίεργη τύπα που θα την πλάκωσε χαστούκια, τι θα έκανε? Και να το τράβαγε και βίντεο. Δεν το σκέφτηκα τώρα που το λέω. Είδε. Μεγάλο ενδιαφέρον. Με τα social πάντως έχεις. Δηλαδή είχαμε και χθες. Τελικά είναι ωραία, μισό λεπτό. Ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ εντυπωσιακή, πολύ, πολύ όμορφη. Δεν είναι όμως τόσο όπως φαίνεται. Εννοείται ότι έχει καμπύλες, αλλά είναι πιο μαζεμένη, πιο αδύνατη, πιο λεπτοκαμωμένη, πιο κοντούλα. Φακός δεν απλώνει λίγο, δεν είπαμε. Το... Λες να τα μεγεθύνει. Δεν ξέρω. Όλοι κάνουν ρετού στο μέσα, αυτή το κάνει στο έξω. Ναι, εντάξει. Τι είπε, τη δουλειά κάνει εσύ στην Ελλάδα γενικότερα? Δεν μιλήσαμε. Όχι, δηλαδή μόνο θα καθόμουν τώρα τη γυναίκα ήθελε να φάει προφανώ, να κάτσω αυτά που κοροϊδεύω εγώ σε μένα να τα κάνω. Και που ζήτησε φωτογραφία, δηλαδή ήταν λίγο άντε. Εσύ... Δεν θα έχω ξανά, α πούμε. Εσύ βγάζει αντίστοιχα, σου ζητάνε. Βέβαια. Βγάζω πάντα. Τώρα εντάξει, αν έρθει άλλο και με την μπουκιά στο στόμα, α πούμε.
λίγο λέω, οκ, okay, σε λίγο τρώω τώρα, κάπως διακριτικά. Θυμάσαι καμία στιγμή που να ήταν λίγο περίεργη κάτω από αυτές τις συνθήκες να σου ζητήσει κάποιες φωτογραφίες? Ναι, με ενοχλούν λίγο τα παιδάκια τα οποία δεν τα στέλνει και η μαμά τους, ας πούμε, γιατί η μαμά θέλει φωτογραφία και όχι το παιδάκι την ώρα που τρως και λες, εντάξει, ας πούμε, αν δεν το μάθεις τώρα να έχεις σεβασμό. Ναι. Δεν θα το μάθεις ποτέ, εκεί με ενοχλεί λίγο. Και το λες ή απλά βγάζεις φωτογραφία? Το λέω, δείχνω με τον τρόπο μου ότι θα φάω και θα έρθει σε λίγο. Αυτό. Έχει τύχει να σε πούνε για αυτή την αντιμετώπιση, να σε πούνε ψωνάρα ή οτιδήποτε? Δεν το ξέρω, φαντάζεσαι εκείνη την ώρα που είναι έτσι πολύ ψωνάρα. Εμένα με το έχουν πει. Που το έχουν πει στα μούτρα. Όχι, όχι. Όντω. Και στο καταπρόσωπο. Ναι. Άντερ, φύγε από το ψωνισμό. Αλήθεια. Γιατί έρχεται ο άλλο μετά τη φωτογραφία. Θέλω να μια φωτογραφία, ρε μεγάλε. Και λέω, μισό λεπτό, λέω, ψωνίζω αλλαντικά από το σούπερ μάρκετ και αυτός ο τρόπος, άντε ρε ψωνάρα μου, λέει. Α, μάλιστα. Όχι, δεν μου έχει τύχει. Okay. Δεν ξέρω πώς θα τη δρούσε. Στα social, επειδή ο κόσμος επικοινωνεί πάρα πολύ εύκολα με τον άνθρωπο που τον ενδιαφέρει, σου στέλνουν παρατηρήσεις, γενικότερα σου κάνουν κριτική. Βέβαια, και κριτική και άσχημα σχόλια και θετικά σχόλια, όλα αυτά. Ναι. Κοίταξε να δεις, κάποια που είναι κακεντρική, προσβλητικά και έτσι λίγο ακραία, τα σβήνω. Όχι τόσο για το σχόλιο ότι με ενοχλεί, γιατί μετά επειδή υπάρχει το fan club από πίσω που θα πω. Τι είπες και πώς είπες και μην το ξαναπείς αυτό. Μετά υπάρχει άλλος που σου λέει: αν δεν θέλεις, μην την ακολουθείς αν δεν σε αρέσει αυτό. Μετά υπάρχει άλλος που λέει: καλά κάνουμε, γιατί ελευθερία λόγου έχουμε. Ναι, 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 ναι. Επειδή γίνεται ένα παραλήρημα μετά, γι' αυτό τα σβήνω κάποια. Είναι ακριβώς αυτό. Ναι, δηλαδή λίγο το μετά βαριέμαι, το οποίο αρχίζει και χτυπάει το λέω και λες: πω, γιατί τώρα. Δηλαδή, σβήνω κάποιες φορές και τα πολύ θετικά, ας πούμε, την υποστήριξη του fan club, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, γιατί λίγο είναι προκλητικό. Οπότε αποφεύγω τα περαιτέρω με αυτόν τον τρόπο. Οι άντρες τώρα. Που... πήγα να πω ότι έχει μεγάλη αφήγηση στο Instagram. Ναι. Οι άντρες τώρα δεν γνωρίζουν ότι έχει μια σχέση. Είναι ακόμα πιο διαχειτική όπως ήταν πριν, ας πούμε. Δεν ήταν ποτέ πολύ διαχειτική μαζί. Α, ναι. Τώρα μέσα σε social media, εγώ τα social media τα έχω από τότε νομίζω που είχα. Όχι, γενικότερα και στον δρόμο, ας πούμε, και σε ένα μπαρ. Και σε ένα μπαρ και σε ένα χώρο. Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι λίγο δυσκολεύονται περισσότερο πια, έχω την εντύπωση. Αλλά όχι ότι και παλιά, ας πούμε, γινόταν ο χαμός. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει ένα προφίλ που λίγο το ξέρεις, ο άντρας το φοβάται αυτό. Είναι λίγο πιο strict, πιο με το βλέμμα της. Απλώς οι άντρες πάτε στα σίγουρα. Μπορεί να βγάζει ότι. Εδώ υπάρχει λίγο, ναι, πίτα. Πρέπει να είναι ο άλλος πολύ χύμα και πολύ καλός και άνετος και πολύ. Με τρομερή αυτοπεποίθηση για να πει θα πάω ή να είναι τελείως, ας πούμε, ότι ξέρω ότι αποκλείται, αλλά θα πάω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τώρα πάω να πω μια ξυνάδα. Αυτό. Τώρα συνήθως οι προσωπικότητες των ανδρών τη ευρεία τάξη, ας πούμε, δεν σε προσεγγίζουν εύκολα, δεν έρχονται. Γενικά νομίζω έχει κλείψει το φλερτ. Εσένα, θέλω να τη ρωτήσω για το φίλο της. Mm-hmm. Σε πλησίασε εύκολα την πρώτη σας επαφή? Κοίταξε να δεις. Ήταν με λίγο χιούμορ και από απόσταση, δηλαδή με νοήματα και λίγο πλάκα και έτσι. Τι με λίγο πρώτη χιούμορ από σου κάνει, ας πούμε, το γλώσσο. Ναι, φαντάζεσαι. Καρδούλα. Όχι με καρδούλα. Σου κάνω το βάτραχο. Το παπάς. Και αυτό είναι άνθρωπο. Όχι, δεν άδειξε να μάθω. Ο άνθρωπο μόλι έκλεισε την τηλεόραση. Ναι, ναι. Ή μήπω την άνοιξε τώρα το τηλέφωνο. Αρχίζει η Σιρήνα τώρα, μισό λεπτό. Αρχίζει και το παίρνει το τηλέφωνο. Αρχίζει τα δύσκολα. Τραγικό. Εύκολα. Τροφή. Γεια σα. Γεια σα. Τι χαρά θα κάνει τώρα. Γνωρίζεστε. Αποκλείεται αυτό ο άνθρωπο να κάνει το. Με τίποτα. Δεν έχω και πιο σοβαρό. Όχι, όχι, είναι πιο. Φλωρίτα, τι θέλεις να πεις? Ήθελα να ρωτήσω. Ο Φίλιππος έχει έναν αδερφό, ο οποίος αδερφός τυχαίνει να έχει σχέση με την Νικολέτα Ράλι. Μάλιστα. Και πριν το καλοκαίρι έβλεπα ότι σας έβλεπα μαζί με την Νικολέτα. Mm-hmm. Ήθελα να σε ρωτήσω, εάν έχει, είναι ωραίο, τέλος πάντων, έχει γεννηθεί μια φιλία, βγαίνετε οι τεσσερίς σας, γιατί... Είναι ωραίο αυτό, ξέρεις. Την ήξερα και από πριν την Νικολέτα. Την ήξερες και πριν. Αλλά οπότε. Περίμενε. Εσύ την ήξερες από πριν την Νικολέτα. Δεν ήξερα από πριν ήμασταν φίλε. Όχι, όχι. Α, okay. Την ήξερα σαν προσωπικότητα, την είχα δει σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Τυχαίνει. Δεν ήμασταν φίλες. Άρα σε τι συνηθάδες, ας πούμε. Ναι, ναι. Πάντω, αν είναι η Νικολέτα μου για το καλοκαίρι, περιμένει πότε θα είσαι και εσύ στη Μύκονο. Για να πηγαίνετε μαζί για πάνω, γιατί δεν πάει. Μόνο τη είναι. Φοβάται. Όχι, όχι, μένει στο ξενοδοχείο μέσα. Γιατί δεν μένει μέσα. Όχι, όχι. Εμένα έτσι μου έλεγε η Νικολέτα. Ναι, μια χαρά είναι η Νικολέτα.
Και ο Ιάσονας μια χαρά είναι. Μια φιλία χαλά. Και τώρα όλοι καλά. Δεν μιλάει κανένας στην Αθήνα. Την αποκλίνω από τα τηλέφωνα από παντού. Και βγάζω πράγματα. Φαντάζεσαι, παιδιά, να σας πω εγώ αυτό το ζευγάρι. Λοιπόν, είδαμε και προηγουμένως μια φωτογραφία στο Instagram. Mm-hmm. Έχουμε συγκεντρώσει τις 5 φωτογραφίες που έχουν αποσπάσει τα περισσότερα likes και τα περισσότερα views. Και βλέπουμε. Μισό και εγώ. Για να μόνο με τον σύντροφό μου ή γενικά. Γενικότερα. Γενικότερα με τον σύντροφό μου παίρνω πιο πολλά ή μόνο για να ξέρω να ανεβάζω πιο συχνά. Εγώ πιστεύω ότι όταν είναι όλο με τον σύντροφο, πάντα επειδή ο κόσμο. Ναι. Τα social media είναι και λίγο κλειδαρότρυπα. Ναι. Δηλαδή νομίζω στοχεύουν. Δηλαδή κάνουν. Μπε μέσα ανέβαση. Λίγο. Ναι. Γιατί... Εσένα με τι παίρνει. Σε ένα γυμνό, σίγουρα. Σίγουρα. Αυτό σχηματίζει. Στο γυμνό παίζει πολύ. Και κρεβάτι. Έτσι. Εδώ α πούμε, επειδή σε ακολουθούν και πάρα πολλά κορίτσια και λόγω μόδα. Δηλαδή, σε ακολουθούν γιατί έχεις ένα στυλ το οποίο θα ήθελα να ακολουθήσω. Είμαι φάσιο Άικο. Είσαι. Είμαι εγώ. Δεν γιατί το κοροϊδεύεις εσύ, αφού... Είμαι, ρε. Εγώ ξέρω από εταιρείες και από προϊόντα ότι θα ήθελαν πολύ γενικότερα να έχουν ένα όνομα σαν την Αθηναϊκό Οικονομάκου για να τους βοηθήσει. Γιατί θεωρούν να έχουν. Γιατί δεν με. Πες, δώσε ένα τηλέφωνο. Να βοηθήσω τον κόσμο. Οι διακοπές σου, εσύ πόσες περνάς, τις περνάς, θες να ανακαλύπτεις, γιατί βλέπουμε και φωτογραφίες από διακοπές. Ναι, περπατάς και ανακαλύπτεις ή σ' αρέσουν, ας πούμε, να πηγαίνεις εστιατόρια, καναπέ και κανένα... Καναπές, τις διακοπές, τώρα κοίταξε να δεις, αν πας για ξεκούραση 5 μέρες κάπου που θες απλά να χαλαρώσεις, εντάξει, ναι, προφανώς και με έρθουν καναπές και να κοιμάμαι όλη μέρα και να κάνω μόνο μπάνιο και να μην απασχολεί τίποτα, απλά να τρώω και να κοιμάμαι. Τώρα να πας σε ένα ξένο μέρος, ας πούμε, όπως πήγα το καλοκαίρι στην Καλιφόρνια, ας πούμε, και Las Vegas. Θα κάτσω να κοιμηθώ τώρα να δω το ξενοδοχείο, δεν έχει νόημα. Προφανώς θες να γυρίσεις και να δεις κόσμο και να δεις την εντροπία, ας πούμε, στο εξωτερικό και καινούργια μέρη και την κουλτούρα και μαγαζιά και τα πάντα. Από όλα τα μέρη που έχεις πάει, ποιος εντυπωσίασε περισσότερο? Που να πεις ότι θα ήθελα να ξαναπάω και θα ήθελα να πάω και με φίλους για να τους εξηγήσω και 5 πράγματα. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα πρώτα απ' όλα, αλλά αν μιλήσουμε για εξωτερικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Παρίσι, έχω περάσει καταπληκτικά. Και στη Νέα Υόρκη μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα ξαναπεί. Γενικότερα νομίζω ότι εκεί πρέπει να πηγαίνει για πολλές μέρες. Οπότε επειδή έχει τύχει εγώ να πάω για μία εβδομάδα στο ένα, που οι δύο μέρες είναι ταξίδι, και για 10 μέρες το άλλο που πήγα εκεί, Καλιφόρνια και Las Vegas λίγο μοιράστηκε, δεν τα χορταίνει. Δηλαδή είναι ωραίο να ξαναπά και γενικότερα να κάνει όσο περισσότερα πράγματα μπορεί. Θα ξαναπήγαινα και στα δύο. Α, ωραία. Αλλά και σε βοηθάει. Υπάρχουν πολλά μέρη που δεν έχω πάει για να σου πω δηλαδή, ότι θα ήθελα να πάω. Εκεί είναι ωραία να τα ανακαλύψεις και με το αυτοκίνητο. Ναι, γενικότερα είναι πολύ ωραία μέρη. Και όλα τα ταξίδια νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο ωραία. Στη ζωή μας. Το πιο ωραίο πράγμα που μπορείς να κάνεις ταξίδια. Με τα κοσμήματα συνεχίζεις. Συνεχίζω κανονικά. Τώρα είμαστε εντατικά στη δημιουργία της καινούργιας χειμερινής κολεξιών που θα βγει τώρα μέσα στον Οκτώβρη ή αρχές Νοέμβρη. Το παλεύουμε γιατί εγώ με τη δουλειά είμαι λίγο. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Γιατί ανάγκες για το σύριαλ που είναι καθημερινό. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Οπότε δεν προλαβαίνουν να γίνουν όλα στους χρόνους που τα είχα στο μυαλό μου. Αλλά είμαι χαλαρή. Όλα θα γίνουν, δεν πειράζει. Έχουμε μπροστά μας όλο το χειμώνα. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα στο All Over και ανυπομονώ πολύ να τα δει ο κόσμος. Θα μας έρθεις να μας δείξεις τίποτα κάποιο. Φυσικά, κομμάτι, έτσι. Φυσικά και θα έρθω. Τώρα που είμαστε και στο ίδιο κανάλι, παιδιά, θα με στηρίξετε και πιο πολύ. Θα φοράτε εδώ κάθε μέρα. Θα τα δείχνετε, θα τα διαλέγει ο κόσμος. Πολλή ώρα, όπως τα ρολόγια. Πολλή ώρα, πιο τσόκερα από τα δύο. Τι θέλετε, παιδιά, να δώσω. Ό,τι θέλετε, δίνω και τώρα. Ο Σάββας, ό,τι διαλέξει. Τι θες να πάω σε break ή να διαλέξω. Παρακαλώ, διάλειμμα. Ωραία, διάλειμμα, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα break. Ευχαριστώ πολύ. Έχει μια ερώτηση να υποβάλει στον κόσμο ο Σάββας. Όχι. Αν σας αρέσει η εκπομπή, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μπορείτε να μας απαντήσετε στο Instagram της Κωνσταντίνας, στο Facebook και είχαμε εκεί. Να κάνω μια κλήρωση των εκτυπωτή μας, το πολυμηχάνημα αυτό. Λοιπόν, θα μου επιτρέψει να το κάνω από το κινητό, διότι δεν έχω συνδεθεί στο iPad. Λοιπόν, να πάω από τα σχόλια να το κάνω. Σταύρο, οκ. Για πείτε μου ένα stop. Stop. Στο παιδό. Πού είναι. Λοιπόν, Χρύσα Κουφίδου. Χρύσα, είσαι τυχερή που παίρνεις τον εκτυπωτή μας, Ρίκο.
Σε καλή μεριά, ρε Χρυσά. Άρε, τυχεράκι. Καλό ρίζικο. Τυπώνεις φωτογραφίες. The Αθηνά. Best quality. Καθημερινά στις 8 η ώρα. Ακριβώς, έλα στη θέση έλα μου. Στη θέση μου. Με απρόβλεπτες εξελίξεις και πολύ γέλιο. Αυτό υπόσχομαι. Θεατρικά θα σε δούμε κάπου, δεν υπάρχει χρόνο. Δεν υπάρχει χρόνο και δεν. Μία τα δαχτυλίδια. Μία το σύριαλ. Δεν είναι μόνο δαχτυλίδια, έχει τα πάντα. Και πολύ τσόκερ, κορίτσια, να ξέρετε, έρχεται. Πολύ τσοκερομανία. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι δεν βρίσκω. Έχει γίνει τρελή μόδα. Και αυτό που φορά είναι δικό σου. Ναι, ναι. Αυτό είναι από τα πιο απλά. Δεν ήθελα να δώσω τώρα. Να μην αποκαλύψω ότι έρχεται. Θα τα αποκαλύψουμε εδώ κάποια στιγμή, να κανονίσουμε. Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε και μία φωτογραφία για το φινάλε, για τους τηλεθεατές. Δεν είναι δικιά σου, Αθηνά. Όχι, δεν περίμενα. Λοιπόν, η μισή πλάτη, καταλαβαίνετε ποιανού είναι. Είναι αυτό. Είναι του Παύλου. Ο δεξής είμαι, δυστυχώς. Αλήθεια. Ναι. Έχω καταλάβει, θα σου πω την ιστορία, έχουμε χρόνο λίγο, ένα δευτερόλεπτο. Ο Κεβόρκ κάθε φορά παίρνει φωτογραφίες μου από το Instagram και με παραλύζει με κάποιους άλλους ανθρώπους. Τις οποίες άλλα αντιγράφεις στον κόσμο. Ναι, ή με αντιγράφουν εκείνοι. Δεν θα δώσουμε τις άλλες φωτογραφίες, γιατί θα ξεφτυλιστούμε παντού. Κεβόρκ, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, καλά, παιδιά. Κάπως έτσι πέρασε το. Δεν φύγαμε, Σάβα. Περίμενε. Όχι, λέω να είστε καλά που γελάσαμε. Κάπως έτσι τελείωσε το πρώτο Σαββατοκύριακό μας. Χαρήκατε. Πολύ, πολύ. Τέλεια. Τέλεια. Και ερχόμαστε και το επόμενο Σαββατοκύριακο με πουλ-πουλ, Θα μπει στην παρέα μας σιγά-σιγά και το παιδί. Εννοείται ο Πουλόπουλος και πάρα πολλά θέματα. Εύχομαι μια υπέροχη Κυριακή να περάσετε όμορφα. Αθηνά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έκανες το δεύτερο ποδαρικό. Έτσι, εύχομαι να. Στο πρώτο είμαι καλύτερη. Πολύ εντάξει, και σήμερα κάτι θα κάνω. Δεν μπορώ να γυρίσω αυτόν τον χρόνο. Πρεμιέρα είναι Σαββατοκύριακο ολόκληρο. Εμείς πιάνουμε πρεμιέρα. Το πρώτο μας Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να μου περάσετε όμορφα, να ξεσκάσετε, να έχετε καμιά καλή εβδομάδα και θα τα πούμε πρώτα Θεός το επόμενο Σάββατο. Πολλά πολλά φιλάκια. Γεια σας. Bye.